δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Brother United. Buzzer Eater. Το πρώτο παιχνίδι, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν με 46 πόντους διαφορά, παρακαλώ. Οι Brothers καλούνται να πραγματοποιήσουν ένα θαύμα. Πίτω στο επιθετικό. Πρέπει να κερδίσουν να απόψε με 47 πόντους. Επιθετικό rebound. Τέσσερα μηδέν. Τέσσερις αναπάντητοι πόντοι σε αυτά τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ζανιάς. Θα γίνει το λάθος. Διαμαντή. Πάτα από ποιον. Από την παρέα του Γιάννη Ζανιά. Πάσα χαμηλά από το ρίζο. Όλα έτοιμα. 8-21. Μόλις 1-40 από την έναρξη του παιχνιδιού. Οι παιδιά έχουν πει δυνατά. 4-0. Εντάξει, άμα καταφέρουμε να κερδίσουμε απόψε. Εντάξει, τι να πω. Τώρα τα έχουμε δει όλα. Ζανιάς. Φιλό, ρίζο, για τρεις, με μπάλα στο σίδερο, λιμπάω τον Ζαβέλα, τον Αβούρι δεν τρέχει να πω σε εδώ, Καλαμακιανός, σε μια μαντή, εκείνος δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση, Κότσις, θα πάει μέχρι μέσα μόνος του, Καραματιώτες θα ανοίξουν το σκορ. Θα κάνουν το 4-2. Γιάννης, περάσει κάτω το καλάθι. Τι πήγε να βάλει ο Γιάννης. Ποιος έκανε εξαιρετικό πρώτο παιχνίδι. Μαντής, Καλαμακιανός στο επιθετικό, στη διαδύο, ούτε τώρα, πάω το παιχνίδι. Από τον Καφκά. Ρίζος θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσουμε το αριστερό, δεν θα εξοχίσει. Θέλουμε να τρέξουμε την πετούχη. Σταματήσει ενδεχόμενο συνδυασμό με φάουλ. Φάουλ. No.
κύριος Κότσι. Θα παραμένει βάλα στα σίγουρα χέρια Γιάννη Χανιά, ο οποίος θα επιχειρήσει σε τριών πόντων και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό από τον Καφκά, ποιος κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να φέρει στη θέση οδηγού για πρώτη φορά στο παιχνίδι την ομάδα του. 5-29 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στη δεύτερη. Πολύ καλή δεύτερη βολή. Θα στοχίσει, Καυκάς, κυρία των Σονεφέρων, Ζανιάς, η μπάλα δεν θα κουμπίσει παρκέ. Κότσις, τελικός αποδέκτης της μπάλας, πάει το βιβλίο μέσα, θα πάρει την μπάλα. Για να δούμε τον Καλαμαδιάνο τώρα. Βήματα ή φάουλ, ένα τα δύο, βήματα λέει ο Ρεφ. Τέσσερα, τέσσερα, θα παραμείνει Ζανιάς. Κότσις. Νέο επιθετικό. Καφκάς έπαιξε βόλη τώρα κατά τη ρακέτα των Brothers. Δεν το εκμεταλλεύει κι όμως. Λαβέλλας, αλούκι θα αλούκι δίνει. Κι ό,τι σας προκύσει. Ο Ντρουγκάς έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Για να δούμε αν αυτός θα φύγει πιο ικανός και πιο τυχερός, χρειάζονται και τα δύο. Βάλει τα κυρίως στο πρώτο. Έξι, τέσσερα. Ζανιάς. Λουγκάς. Έχει την πάρα μετά από το καλάθι. Την δεν θα καταλήξει. Μέσα. Ο Πίτος θα κοφεί με τον ποσιακό τρόπο από τον Κότσι. Κλείσανε τα φώτα εδώ στην All-Star Arena. Πάσιμο στο δύο Κότσις ευαγγέλλεται ως ηλεκτρολόγος. Το απέδειξε μόλις. Ο καλύτερος του πέραματος παρακαλώ. Πέραμα το οποίο γιορτάζει την πρόκριση πλην συγκλονιστικού απρόεδρου τον Μπάντερ Ρίτερ στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Ζανιάς θα φτάξει την μπάλα. Ο Γιάννης, ο οποίος θυμίζεται για την πολύ καλή σχέση που έχει με τους ρεφ, τους αγαπάει. Ζανιάς, Κότσις. Μπάλα χαμηλά.
Κότσης για δύο. Πολύ κακό σου. Παλιώτη σε Ζαβέλα και από εκεί στον Καλαματιανό. Καράπερα, θα την περάσει στον Μπαργκέ. Γονατής, ακολουθήσει σαν τρέιλερ, θα πάρει την μπάλα, θα την αφήσει στο καλάθι και θα δώσει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι το βάδισμα 4 πόντων μετά από εκείνο το 4-0, 8-4 τώρα. Για δύο ελεύθερες βολές. Ρίζος θα σοχίσει. Η αλήθεια είναι ότι οι φιλοξενούμενοι έχουν μπει στο παρκέ κάπως νευρική. Με ρυθμό ουσιαστικά δεν έχουν συνδεθεί με το καλάθι. Παλιώτης, Λαβέλας, Καράβελας. Παραλίγο το λάθος, Καλαματιανός θα πάρει την εσωτερική. Κότσι, με τον Τζαβέλα και τον Καράμπελα απέναντί του στο διαβίο. Ούτε τώρα θα βρει στόχο. Από το λιγνό. Για να δεις πήρε το φάουλ. Τέσσερα το σκορ. 5 πόντους διαφορά. Για πρώτη φορά. Κότσις για δύο. Ούτε τώρα. Καλαματιανός ο rebound. Αποκτή στον Παλιώτη. Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό της πρώτης συνοφής αναμέτρησης. Καράβελα. Θα σκορπίσει. Ρίζος. Ρίζος θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τέλος πρώτου δεκαλεπτού. Το μείον 2 η αρμάδα του Γιάννη Ζανιά. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλεπτού.
ένα πρώτο δεκάλεπτο το οποίο τελείωσε με την τρίποντη βόμβα του Γιάννη Ζανιά. Και εκπληκτικού Γιάννη Ζανιά, ο οποίος πήρε το λίγο νέο, αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχο. Το 9-7 θα παραμείνει. Και κεφάλι για δεύτερη φορά μετά το 9-4. Η απάντηση είναι άμεση. Παιχνίδι στους 3 πόντους. Η άμυνα βγήκε για τους μπάζερ, το οποίο δεν θα καταφέρει να εξοπλίσει. Πόντο 12-11, 8 και 32 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος του time out. Όλα έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Σίγια 3. Φόρτο. Προβάδισμα εκ νέου. 4 πόντων, όχι. Ήτανε 14-11, 23 κατά μπροστά οι Brothers. Η άμυνα βγήκε και πάλι. Πάρει το φάουλ χαμηλά. Έτσι το σκορ λοιπόν, 7 και 15 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Είπαμε, οι buzzer beaters έχουν σφιχταγκαλιάσει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Διαφορά των 46 πόντων δεν αφήνει περιθώριο για κάτι άλλο, για κάτι διαφορετικό. Περιθώριο αμφισβήτησης για ποια ομάδα θα βρίσκονται στις 4 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, το Final Four, για να διεκδικήσει το τίτλο του πρωταθλητή. Κόρι Μπάου, το καλάθι δεν θα έρθει, τσαπέλα στα μαζεύσε η φορά και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα έρθει από τον Μπίσκα, δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Αυτή τη φορά επαναλαμβάνω έξω από τη γραμμή των 6-75. Θα δώσει προβάδισμα 6 πόντων, 17-11. Ο Ρίζος θα απαντήσει. Τρίποντο στο τρίποντο. Και ξαφνικά βρέχουν τέτοια εδώ στην All-Star Arena. 17-13 για 2 ήτανε, δικό μου το λάθος. Πάταγε ο Ρίζος. Φυσικά θα στοχίσει. Λούκα θα μαζέψει, θα τρέξει. Ο Ρίζος είναι δίπλα του, θα πάρει την μπάλα. Και σηκείται.
Τσούγκας. Και συνεχίζει πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, 17-15 στους δύο πόντους η διαφορά. Στο
στον πίτο. Θα προσκληθεί εκείνος. Για τρεις. Και αυτό μέσα, 3-3. Εξαιρετικός κύριος Μπίσκας. 2-2 ξέρω τη γραμμή των 6.75. 1-1. Εκτός παιδιάς. Για να δούμε αν ο Φίτος θα δώσει προβάδισμα 7 πόντων. 27-20. Πάμε, time out, γρήγορα, γρήγορα. Ο Ζανιάς βάζει τις φωνές στους παίκτες του. Πάμε σε ένα time out και θα επανέλθουμε για τα τελευταία 63 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ζανιάς στην επαναφορά. Θα πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Χρειάζονται άλλους 40 πόντους. Είναι πάρα πολύ πράγματα, εντάξει. Όσο ζεις ελπίζεις, λογικό, στον αθλητισμό όλα γίνονται. Και οι παλιότεροι θα θυμούνται τη σειρά Άρη Στρέισερ. Τι ακριβώς είχε συμβεί ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Άρης είχε κερδίσει με διαφορά 36 πόντων στο Βαλέ. Και πήγε στην Ιταλία συνεδρίζει με 40 κάτι. Το αναφέρω μόνο και μόνο για να αποδείξω ότι το μπάσκετ έχουμε δει να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Απλά η λογική λέει ότι απαιτείται ένα μπασκετικό θαύμα. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 11 δευτερόλεπτα από το τέλος. Επανάληψη της βολής. Ο Ζανιάς εκεί τα λέει στους αντιπάλους του. Ο Γιάννης άλλο δεν θέλει κουβεντούλα. Μου αρέσει αυτά. Τι έδωσε ακριβώς τώρα το ρε. Επιθετικό φάουλ ή αμυντικό. Θα πάει μέχρι μέσα. Κόρη μπάουτ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μπράβερς. Μπάζερ ήτες 28-20. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου. 28-20. Thank you.
θα στοχίσει. Γκότς θα πάρει το rebound. Το ρίζω. Ο Γιάννης θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα βρει στόχο. Διαμαντής σχολές. Άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στην δεύτερη. 29-22. Τα φτάσα έφυσαν τρέιλε, θα πάρει την μπάλα, ακολούθησε από το ρίζο. 29-24. Πετάει πετραδάκια στο ωκεανό. Θα φέρει το παιχνίδι στους 4 πόντους, 31-27. Καλαματιανός πάει μέχρι μέσα, η μπάλα στο σίδερο. Ο Γκότσης θα φτάσει. Το καλάθι πλέον, 31-29, καλάθι και φάουλ. Από τον Τζαβέλα. Διαμαντής θα πάρει το φάουλ, προσποιήθηκε, ο Κότσης την έφαγε την προσποίηση. Έπεσε λίγο ατσαλά. Εντάξει, θα σηκωθεί. Όλα καλά. 35-29, 6-32 για το τέλος της πρώτης τελευταίας στροφής του παιχνιδιού.
σε ένα time out. Έζωγο στην πρώτη. 36-29. 37-29. Διαμαντής. Το Φκάς θα δώσει ένα τέλος σε όλο αυτό που παρακολουθήσαμε. Στην προσπάθεια των Μπράβερς για να πετύχουν το καλάθι. Γιάννος. Καλάθι. Στεφεμάνι. Επίσης έχει περάσει στο παργέ. Να πάρει και αυτός αγωνιστικά λεπτά. Ο Ζανιάς με τον Λούμπα έχουν περάσει στον πάγκο. Κουμαλαγγές. Στο 37-31. Άσοδος στην πρώτη. Καλαματιανός για δύο και τον Χριστόφο η μπάλα από τα χέρια του Λιγνού, λέει ο Ρεφ. Πίτος για Δάφυλλος από τη γωνία 42-31. Σε 10 πόντους. Χρειάζονται ακόμα άλλους 35. Ρίζος θα σκορπίσει. Καλαματιανός θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Κουπαλιώτη συγγνώμη. Τώρα η μπάλα στον Καλαματιανό. Όποιος θα πάει μέχρι μέσα θα πάρει το foul. Θα μπορούσε να πετύχει και το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έξω από την πρώτη. 43-31.
Θα πάρει το φάουλ. Οι ίτερες έχουν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Τον στέλνουν στις βολές και θα έχει την ευκαιρία να σύνει τη διαφορά στους 15. Ας το δώσει πρώτη. Εντάξει, κυνηγάνε ένα μπασκετικό θαύμα, έτσι κι αλλιώς το ξέρουν και οι γη. Αστοχός και στις δύο. Ρίζος. Ο Δήμος θα στοχίσει. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κατέρωθαν στους δύο πάγκους. Διαμαντής. Πίτος. Πάρα στο σίδερο. Ο οποίος πέρασε στο παριέ. Γιάννος. Γίνει το λάθος όμως στην συνεχεία. Καταλήξει στα χέρια του Δεδεμάνη. Βοηθεί στο Γιάννο. Μπάλα χαμηλά. Τι άκρη. Θα δω το βίντεο και δεν του αρέσει καθόλου. Ήθελε πιο γλυκάκι να δεις την μπάλα. Ζανιά στα στροφή. Πιέζει το διαμαντή. Είναι πέντε ομαδικά. Τελική ποινή στο Ζανιά. Για ποιο λόγο να γκρεμπριστούνε που να θέλανε, που να κρινόταν το παιχνίδι και στο... Ναι, και τελειώσει το πρώτο παιχνίδι, ήταν πιο κλειστή η υπόθεση πρόκληση τα γινόταν από εδώ. Το φάου του γονισέα στον Πίτο. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στο παιχνίδι. 45-31. Ζανιάς. Θα προσκληθεί. Ζανιάς. Τι πήγε να βάλει.
46-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 46
Διαμαντής, Καλαματιανός, Φαγιώτης, Τριαντάφυλλος για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Γι' αυτό λόγο τρέχουν οι Buzzer Readers, δεν έχει καταλάβει κανένας. Δημοτικό τελευταίο λεπτό του 10 λεπτού, Ζανιάς για τρεις. 46-36. Πρέπει να είναι το τρίτο τρίποδο του Γιάννη απόψε. Συγκιατρείς απαντήσουν, όχι. Παλιώτης στο φάουλ. Το δεύτερο μόλις ομαδικό. Δεν υπάρχουν βολές. 46-36. Διαμαντής, τα δευτερόλεπτα. Διαμαντής επιθετικό, δεν θα τελειώσει ούτε σε δεύτερο χρόνο. Τέλος του 10 λεπτού, 46-38. Στο σύν 8, Brothers. Επανέλθουμε με το τελευταίο 4ο δεκάλεπτο του αγώνα. Όλα έτοιμα. Το τελευταίο δεκάλεπτο, 46-38. 10 λεπτά από την πρόκριση στις 4 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Τριών πόντων, 46-41. Από τον Δεδεμάνη, διαφορά στους 5. Περίπτωση 46-43, μετράνε σε 8-0. Καλαμαστιανός. Θα πάρει το φάουλ. Κέρδισε ο Διαμαντής. Διαμαντής σε δεύτερο χρόνο θα κάνει το 50-41. Στο έδαφος είναι ο Καράμπελας, είναι. Όχι. Βίσκας, ο οποίος πρέπει να την έφαγε λίγο καλά εκεί κατά τη ρακέτα. Τέλει λίγο ψυχτικό. Μπάλα, σιδερό.
στόχησε. Μπάλα στα χέρια του Ζανιά. Πάρει το screen. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει και το foul για δύο. Για να δούμε κάτω στον Ιρεύ. Εκτός. Γκότσις. Ρίζος. Ρούγκας. Όχι. Γκότσις και Ρίζος. Στη θέση του Γονισέα και του Δεβεμάνη. Γιάννος. Γκότσι. Μέσα από το Λιγνό. Την φορά δεν αστόχησε. 50-41. Θα αποφύγει τον αντίπαλο, θα αποφύγει το καλάθι. 52-43. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο τη διαφορά των δύο ομάδων ήταν αυτή που είδαμε σε αυτό το παιχνίδι. Το ξέρουν άπαντες αυτό. Είναι αυτά τα βράδια που συμβαίνουν ένα στιγμό σε κάθε χρονιά. Οι μπράδες πέσαν πάνω σε αυτό. Ζανιά θα στοχίσει. Εντάξει, ανεξάρτητα με το ποιον δίνανε φαβορί. Νομίζω είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά. Όλα δείχνανε ντέρμπι. Διαμαντής. Τζαβέλας είναι εδώ. Συγγνώμη. Τίτος. Το Διαμαντή. Θα αφήσει με το δεξί. 54-43 διαφορά και πάλι στους 11. Ρίζος. Γιάννος. Αυγάς. Ζανιάς. Λίγο πριν οδηγηθούμε στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης, για να δούμε αν θα πάρουν μια νίκη ζωή του οι Brothers. Τους αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν συνεπέστατη. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Πίτος, πέρασε την εσωτερική 60-45 στους 15 πόντους η διαφορά. Γιάννος. Ζωζανιά. Ο Γιάννος για τρεις. Θα στοχίσει. Διαμαντής, ο Τζαβέλα. Πέρισε να βρει το Καράμπελα. Λίγο πιο δυνατή η πάσα από όσο έπρεπε. Ή ο Καράμπελας λίγο πιο αργός από όσο έπρεπε. Η παλιά σχολή προπονητικής έλεγε ότι το λάθος πάντα χρεώνεται στον πασέρ. Αυτό στην πορεία των χρόνων άλλαξε. Πιο
πολλές φορές όμως είναι λάθος πασέ, είναι δεδομένο αυτό. Καλαμαριανός κέρδισε το φάουλ. Παιδιά από το πέραμα είναι γκρινιάριδες. Τσανιάς, Βρούγκας, Ρίσος. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Έχουν πάρει την πρόκριση. Το παιχνίδι ουσιαστικά έχει τελειώσει από το εκείνο το βράδυ σε Αλιώσια. Και έχουν έρθει εδώ στο κλουσό το Άκα με έναν εκνευρισμό. Αν λόγω και αιτίας που να κρινόταν και η πρόκριση απόψε θα γινότανε. Καλαμαθιανός, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Κάποιος θα τους το πει αυτό. Αλλαγή γίνεται πάντα στη συνεννόηση με τη γραμματεία. Άμα είναι να βγαίνει ο καθένας όποτε θέλει, αφήστε το παιδιά, θα κάνουμε, θα είναι άλλο άθλημα. Όποτε θέλει ο καθένας να βγαίνει, όποτε θέλει ο καθένας να μπαίνει. Θα δικαιολόγει τη συμπεριφορά τους. Θα τους τα πω και κάτι δύο μετά. Δεν μπορεί να έχει κερδίσει πρώτο παιχνίδι 46 πόντους, να είσαι ουσιαστικά με τα... να έχεις πάρει την πρόκριση, να τελειώνει το παιχνίδι και να γκρινιάζεις χωρίς λόγο και αιτία πραγματικά. Είχαμε την κοκορομαχία Ντρούγκα του Βαλιώτη στην αρχή. Εντάξει, ο Βαλιώτη τον έπαιξε λίγο πιο σκληρά η αλήθεια είναι, αλλά οκ. Okay. Ο εγωισμός έχει λιγότερο, όταν έχεις φτάσει 46 πόντους, όταν θα έρθεις στο δεύτερο παιχνίδι να τη φας, θα έρθεις κάτι να δείξεις κι εσύ. Τι περιμένανε, να κάνουνε περίπατο και σήμερα, όχι. Γιάννος. 2-2. Βρεμάνι στα βρίστοχο. 63-47. Και τα τελευταία 3 λεπτά. Το φάουλ είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών, 2 και 48 για το τέλος.
34-48. Από τον Μπίτο στις 18 πόντους η διαφορά. Ρίζος Εμάνης, Ρίζος για 3 με τα μπλο πήγε να το βάλει, δεν τα κατάφερε εν τέλει, μπάλα κατέληξε στον Μπίτο από πίσω Τζαβέλα και το σταματάει, κοντοστέκεται για να σουτάρει έξω τη γραμμή, δεν θα το πάρει τελικά. Καράμπελα θα χάσει την μπάλα, ο Βασίλης. Γιάννης. Καυκάς. Γιάννης. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Στοχός. Έτσι για 6.50. Στο Ρίζο, ένας θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει και το καλάθι. Έχουμε αλλαγές. Ο Παλιώτης θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Καβέλα. Θέλουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Brothers United, Buzzer Eaters, μόλις 59 για το τέλος. Ρίζος, δεν θα πετύχει το καλάθι, καθάσει το θετικό, θα πάρει το φάουλ. Άσοχος στην πρώτη. Άσοχος και στη δεύτερη. Άσοχος του Καράμπελα σε κοινωνικό ριμπάου, θα γυρίσει ούτε τώρα. Πάμε για τα τελευταία 29. Οι Brothers θα πάρουν τη νίκη. Νίκη Γοήτρου. Οι Buzzers στους 4 για την διεκδίκηση του τίτλου πλέον. Brothers United, Brothers Buzzer Eaters, 66-52 εδώ στο κλειστό της All Star Arena για το πρωτάθλημα της Development League.